Σε ομιλία του στη Βουλή, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην αύξηση του προϋπολογισμού για την άμυνα, αλλά και στα προγράμματα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να υλοποιηθούν το 2021, όπως το Εθνικό Τουφέκιο και το Εθνικό Όχημα. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Ήδη μέσα στο 2021 θα τρέξουν μεταξύ άλλων το πρόγραμμα απόκτησης των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ μαζί με τα όπλα τους, αλλά και μαζί με τη σύμβαση της ενσυνεχείας υποστήριξής τους, το πρόγραμμα απόκτησης 4 φρεγατών πολλαπλών ρόλων και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού μέσης ζωής των υπαρχόντων 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η αναβάθμιση και η συμπλήρωση του τορπιλικού δυναμικού των υποβρυχίων, η απόκτηση νέων υπερσύγχρονων ελικοπτέρων Ρωμαίο με εξαιρετικές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, νέα αντιαρματικά όπλα για το στρατό, νέα κατευθυνόμενα βλήματα για την πολεμική αεροπορία, νέα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, τα προγράμματα του Εθνικού Τουφεκίου και του Εθνικού Οχήματος με σημαντική προστιθέμενη αξία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας». Δείτε ολόκληρη τη δήλωση στο mshd.gr.